πρώτη ερώτηση από την πρεσβυτέρα Ξανθή Πιζημάρη. Έχει λεχθεί ότι η γλώσσα είναι πατρίδα. Πώς εκλαμβάνετε αυτό το νόημα εσείς? Θα θέλατε να το σχολιάσετε? Δεν μπορώ. Θέλει μεγάλο ταλέντο για να μπορέσεις να σχολιάσεις τη μητρική γλώσσα. Ίσως μόνο με το καλλιέργεια να μπορείς να μπάσεις το παιδί έγκαιρα στο χώρο της ελληνικής ποίησης. Να του εξηγήσεις δεν μπορείς. Όταν λέει ο Ελίτης, «Λάμπει μέσα μου εκείνο που αγνοώ, μα ωστόσο λάμπει», τα πει όλα. Όταν λέει «Σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσέλινος από παντού». Υπάρχουν κάποια δεδομένα της ζωής, όπως είναι αυτά που παρανέφερα, που μόνο με τον ποιητικό, ένα υψηλό ποιητικό λόγο μπορούν να εκφραστούν. Τουλάχιστον είναι κέρδος χαράς το να μπορέσεις να χειραγωγήσεις το παιδί και τον νέο άνθρωπο να μετάσχουν σε αυτή τη χαρά. Όχι να αποκτήσουν εφόδια ή να γίνουν πιο ευαίσθητοι ή δεν ξέρω τι άλλο. Να μετάσχουν στη χαρά που μεταγγίζει η ελληνική γλώσσα στην έκφρασή της, στην κοινωνική, αυτή που αμέσως προκαλεί κοινωνία σχέσεων. Να προσθέσω ότι έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι που είναι αποτυπωμένο και στις ίδιες τις λέξεις. Είναι ο λεγόμενος βιωματικός τους πλούτος. Ένα παράδειγμα που μου αρέσει πολύ είναι το ηλιοβασίλεμα. Λέμε ο ήλιος βασιλεύει, το οποίο είναι και λίγο παράδοξο καθώς είναι στη δύση του, αλλά προέρχεται από τα ζωηρά κόκκινα χρώματα που παίρνει και παρομοιάζεται με τη βυζαντινή βασιλική πορφύρα. Ή ακόμη το άγαλμα, που στην αρχαία Ελλάδα πρόσφερε την αγαλίαση της κοσμιότητας του σήμαντος, σε αντίθεση κιόλας με το στάτσιο, το οποίο είναι απλά κάτι που στέκεται. Το ερώτημα είναι όταν λείπει η εμπειρία που γέννησε αυτή τη λέξη. Το να διασωθεί η λέξη έχει κάποια σημασία? Ίσως σαν πρόκληση. Αναφερθήκατε στην αρχή στις κοινές εμπειρίες μιας ομάδας ανθρώπων. Ο Σεφέρης στις δοκιμές αναφέρθηκε σε κοινά συναισθηματικά δεδομένα του ελληνισμού. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα? Πώς θα καθορίζετε εσείς αυτά τα συναισθηματικά δεδομένα? Δεν νομίζω ότι ο Σεφέρης όταν μιλούσε για συναισθηματικά δεδομένα εννοούσε ότι στην καθημερινή γλώσσα εννοούμε για μη συνέστημα. Δηλαδή κάποια βιώματα ατομικά, εφραντικά. Το συναίσθημα είναι γεγονός μετοχής. Μετέχεις στη χαρά μιας κοινής εμπειρίας. Και αυτό νομίζω ότι ήταν αυτονόητο στην ελληνική παράδοση, γι' αυτό και οι χωροί μας. Στην ελληνική παράδοση είναι αδιανόητο να χορεύει ένας μόνος του. Είναι κοινωνικό γεγονός. Και είναι και γεγονός το οποίο δεν έχει καθόλου κοσμικούς, πώς να το πω τώρα, απηχήσεις διάκρισης του κοσμικού από το ιερό. Στα πανηγύρια το χορό τον άνοιγε ο παπάς. Ίσως το ρεαλιστικότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ελληνισμός, η ελληνική μας ιδιότητα, η ελληνική μας καταγωγή είναι ένα δώρο που δεχθήκαμε. Το δώρο δεν το έχεις απαιτήσει, ούτε το έχεις εκζητήσει. Σου χαρίστηκε. Βέβαια, και σε οποιοδήποτε μορφή δώρου, παίζει μεγάλο ρόλο και βασικός συντελεστής είναι αν το αποδέχεσαι ενεργά ή απλώς αν το σέρνεις μαζί σου σαν ένα φορτίο. Εάν μπορείς να το ενεργοποιήσεις, τότε πράγματι έχεις μία συμβολή. Το
Το δώρο παραμένει δώρο, χάρισμα. Δεν είναι δικό σου επίτευγμα. Δική σου είναι η συμβολή στο να αξιοποιηθεί, δηλαδή να μεταδοθεί, να κοινωνηθεί. Γι' αυτό και βλέπετε πόσο, ακόμα και στις λέξεις, είναι, το έχω ξαναπεί, φοβάμαι, είναι τεράστια σημασία η διαφορά των λέξεων κοινωνία και σοσίετας. Σοσίετας είναι ο εταιρισμός επί κοινών συμφέροντι, λένε τα λεξικά. Η κοινωνία είναι η γιορτή. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να χαθούν, τουλάχιστον ως συνείδηση. Και δεν ξέρουμε τι μπορούν να γεννήσουν. Μακάρι, αυτό είναι μια μεγάλη ευχή όλων μας και ας προσπαθήσουμε να την κάνουμε και πραγματικότητα. Επόμενη ερώτηση. Γιατί υποχωρεί η ελληνική γλώσσα εντός των ιερών ναών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο για έναν άλλο ιστορικό λαό όπως οι Εβραίοι, υπό τις ίδιες συνθήκες και για τους δύο? Προσωπικά δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση πέρα από την γνωστική, έστω διανοητική ωριμότητα. Οι Εβραίοι έχουν καταλάβει ότι η ζωή τους, η ιστορική τους ύπαρξη, η ενότητά τους, η κοινωνική, είναι η γλώσσα τους. Και βλέπετε, φτιάξανε κράτος και επίσημη γλώσσα του κράτους καθιέρωσαν το μασορητικό ιδίωμα, το αρχαιότερο δυνατό. Και το κάνανε επίσημη γλώσσα των εφημερίδων, της πολιτικής, των πάντων. Εμείς έχουμε τα ακριβώς την αντίθετη φορά. Μπολιαστήκαμε, και εδώ στο θέμα αυτό έπαιξε τρομακτική σημασία η προπαγάνδα των δυτικών κρατών. Η ελληνική γλώσσα την υποτιμούσαμε, ενώ είναι χρειαζόμενες οι ευρωπαϊκές γλώσσες, οι οποίες εκεί γίνεται το εμπόριο, εκεί γίνεται οι συναλλαγές, εκεί κλπ. Ένας μορφωμένος άνθρωπος, αυτός που μιλάει ξένες γλώσσες. Αυτό δεν νομίζω προσωπικά ότι έγινε τυχαία και συμπτωματικά. Δεν είναι τόσο εύκολο να ξυπάζεται ένας λαός. Οι Εβραίοι έμειναν πιστοί στη γλώσσα τους και την έσωσαν μέσα στους αιώνες. Εμείς δεν το καταφέραμε ως τώρα. Αλλά είπαμε ότι στην ιστορία ποτέ δεν αποκλείονται οι εκπλήξεις. Το τι συμβαίνει ξαφνικά και πώς βλέπετε, πώς λειτουργεί η ζωή και κατά κάποιο τρόπο, πώς το λέω, κοσκινίζει. Και πετάει τις πέτρες και κρατάει το... Δέστε το στην πορεία της ποίησης. Ποιοι περίμενε κανείς ότι ο Καβάφης θα ήταν σήμερα ίσως το πρώτο όνομα στην ποίηση την ελληνική που έχει τέτοια διεθνή επίχυση. Ναι, λειτουργούν άλλοι νόμοι στον χώρο της αλήθειας και της ζωής. Κανείς σήμερα δεν θα διανοεί το να κάνει επίσημη γλώσσα της Ελλάδος την αρχαία ελληνική. Και την ίδια στιγμή επίσης βλέπουμε εδώ στην Αμερική εμείς, στο Harvard, να υπάρχει ολόκληρη σειρά μαθημάτων για την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής. Με βιβλίο, οπτικοακουστικό υλικό, πλήρης σε όλα της. Και είναι φτιαγμένοι από Αμερικανούς καθηγητές, τη στιγμή που εμείς, όπως είπατε, αδυνατούμε να έχουμε έστω και ένα ολοκληρωμένο πανεπιστήμιο, και τη στιγμή που δεν είναι θέμα οικονομικής δυνατότητας, υπάρχουν άφθονοι οικονομικοί πόροι, είναι καθαρά θέμα θέλησης, οργάνωσης και συνείδησης. Γι' αυτό, ξέρετε, επειδή η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την περιγράφετε, γι' αυτό και ανθεί
στην Ελλάδα με τόση ευκολία η συνωμοσιολογία. Δηλαδή, νομίζω αν κρίνω αυθαίρετα, ότι ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας έχει πιστεί τελεσίδικα ότι η μοίρα των Ελλήνων δεν καθορίζεται από τους Έλληνες. Καθορίζεται από κάποια διεθνή κέντρα αποφάσεων. Και αυτά τα διεθνή κέντρα αποφάσεων ξέρουμε με πολύ ελάχιστη γνώση, ενώ πολύ εύκολα μπορεί κανείς να το κατανοήσει, ότι αυτά τα κέντρα πέτυχαν την απώλεια της Μικράς Ασίας, που σήμερα ουσιαστικά το ιστορικό τέλος της άλλης Ελλάδας που ήταν το Βυζάντιο. Πέτυχαν το μονοτονικό, που είναι ένα πρώτο βήμα, νομίζω, ή επιτέλους πάτετος υπόθεση, ένας ευχερέστερος τρόπος για την εισαγωγή του λατινικού αλφαβήτου κλπ. Κλπ. Όλα αυτά, το να αρχίσουμε να συνωμοσιολογούμε, όπως λέμε, δηλαδή να το θεωρούμε μια συνωμοσία των δυτικών δυνάμεων, οι οποίες ο φιλοτουρκισμός της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, είναι ένα σκάνδαλο για τον απλό Έλληνα, είναι ένας πειρασμός, όπως και να το κάνετε. Λοιπόν, δεν ξέρω, όλες αυτές είναι δυσκολίες. Ένας πιο Έλληνας βαθύτερα και ουσιαστικότερα θα μου απαντούσε ότι ο σχολισμός είναι δύσκολο πράγμα και γι' αυτό αξίζει τον κόπο. Πώς το λέει, ποιος το λέει, ότι όλα τα θερία τρώγουν ο Μακρυγιάννης. Όλα τα θερία τρώγουν από εμάς και μένει και μαγιά. Ναι. Αλλά ούτε και το αντίθετο, δηλαδή μια ερωνόματι της μη συνωμοσιολογίας, να καταπίνουμε το κάθε ράπισμα και την κάθε ταπείνωση που μας επιβάλλει το οποιοδήποτε ΝΑΤΟ ή Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν ξέρω ποιος άλλος παράγων στο διεθνή στίβο. Μια άλλη ερώτηση. Πριν περίπου 20 χρόνια διατυπώθηκε η πρόταση της κυρίας Διαμαντόπουλου για καθιέρωση της αγγλικής ως δεύτερης επίσημης γλώσσας της Ελλάδος. Η κυρία που έκανε την πρόταση είχε διοριστεί μεταξύ άλλων Ευρωπαϊκή Επίτροπος αλλά και Υπουργός Παιδείας. Μήπως τελικά υπάρχει προσπάθεια υποβάθμισης της γλώσσας που εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση ή σύσταση στις κυβερνήσεις για κατάργηση των χαρακτηριστικών των εθνοτήτων και προετοιμασία στο όνομα μιας ακόμη άγνωστης στις λεπτομέρειες παγκόσμιας διακυβέρνησης? Ο όρος ακούγεται όλο και συχνότερα και μάλιστα από άτομα όπως ο Γιώργος Παπανδρέου και η Ντόρα Πακογιάννη. Αν αυτή είναι η κατεύθυνση παγκοσμίως, τότε είναι εφικτό να επιβιώσει η ελληνική γλώσσα σε τέτοιο περιβάλλον και μάλιστα από τη στιγμή που δεν είναι επιθυμητή η διάκριση των εθνών, άρα και των Ελλήνων? Ναι, αυτό προσπάθησα να αναλύσω προηγουμένως. Κοιτάξτε, παρόλο ότι όλα αυτά τα δεδομένα που λέτε είναι ακριβή και παντοδύναμα σχεδόν θα έλεγα, παρόλο το γεγονός ότι, το είπα και πριν, οι Υπουργοί Παιδείας που έχουν παρελάσει από το Υπουργείο Παιδείας συνιστούν μια πραγματικότητα η οποία καυγάζει ότι εδώ κάτι μεθοδεύεται. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι τα περιθώρια αντίστασης δεν είναι ποτέ ορθολογικά. Γεννιόνται, το είπα και πριν, δεν γίνονται, δεν οργανώνονται. Θα μπορούσε, για να δώσω μια εικόνα, δεν το λέω ούτε ως πρόταση ούτε ως συμβουλή, αλλά θα μπορούσε να υπάρξουν, είναι ενδεχόμενο, ενδεχόμενο, το σκέφτομαι, να υπάρξουν αντιδράσεις απρόβλεπτες. Θα έλεγα ένα πράγμα. Εάν η Ελλαδική Εκκλησία
κατανοούσε το πόσο εκπροτεσταντισμός είναι για την Εκκλησία το κήρυγμα όπως γίνεται σήμερα, δηλαδή ως ωφελημολογία και ως καθηκοντολογία. Και ανέβγαινε ένας αρχιεπισκοπός και έλεγε ότι κοιτάξτε, τα καθηκοντικά σχολεία αντιγράψαμε τα Sunday Schools, δεν έχουν πια νόημα, γι' αυτό κάθε εβδομάδα στον άρχηγα της Εκκλησιάς θα διδάσκουμε αρχαία ελληνικά, τη γλώσσα της Εκκλησίας, την ποίηση της Εκκλησίας. Αυτό σε πανελλήνια κλίμακα και μάλιστα χωρίς καμία σχέση με το κράτος θα μπορούσε να είναι επανάσταση. Το λέω όχι σαν υπόδειξη, γίνομαι αντιφατικός, αλλά το υπογραμμίζω όχι σαν υπόδειξη, αλλά σαν εικόνα για το τι ενδεχόμενα μπορούν να γεννηθούν και που τώρα δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε. Ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή που περιγράφεται για κάποιους, αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο ξένοι θα φαντάζει σε κάποιους άλλους. Επόμενη ερώτηση από τον πατέρα Φίλιππο τώρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμο εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος». Είναι σωστό να θεωρήσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν αναφέρεται στον βιολογικό θάνατο ο οποίος προϋπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει, αλλά εννοεί ότι η αμαρτία έφερε τον πνευματικό θάνατο. Δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θέλει μια γραμματοσυντακτική καλλιέργεια την οποία δεν την έχω. Ποια ερμηνεία θα μπορούσε δηλαδή να θεωρηθεί σωστότερη, δεν μπορώ να το πω εγώ. Η γνώμη μου είναι απλώς αυθόρμητα σε μια φιλική συζήτηση, θα έλεγα ότι η αναφορά του Αποστόλου Παύλου είναι μια αναφορά εικονογραφική, εικονολογική, όπως είναι και όλη η ιστορία με τον Αδάμ, την Εύα, το δέντρο, όλα αυτά είναι μια ποίηση, δηλαδή εικόνες. Επομένως, δεν μπορεί μια εικόνα να διορθωθεί με μια άλλη εικόνα. Και νομίζω τελευταία ερώτηση από τον Θεοφάνη Μάρκου. Παρατηρούμε μια διαρκή τάση αποδόμησης της γλώσσας κατά την σύγχρονη περίοδο με αποκορύφωση την επιβολή του μονοτονικού, την οποία εσείς έχετε χαρακτηρίσει τεράστια καταστροφή. Παρά τις διαρκείς υποτιθέμενες προσπάθειες μεταρρύθμισης, δεν φαίνεται κάποιο σοβαρό σχεδιασμός. Μπορούμε να μιλήσουμε για κατάπτωση της πνευματικής μας ελίτ ή μήπως η αξιόλογη πνευματική ελίτ δεν έχει λόγο στα δεκτενόμενα στον χώρο της παιδείας. Κοιτάξτε, πάλι πρέπει να σταματήσουμε στις λέξεις τι θα πει ελίτ, ποιοι αποτελούν και ποιος αποφασίζει ότι ο τάδε είναι ελίτ, ο άλλος δεν είναι. Αυτές οι διεργασίες έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Και ο κοινωνικός χαρακτήρας σημαίνει ότι μεταδίδονται από άτομο σε άτομο χωρίς προδιαγραφές. Δεν ξέρω ποιος θα το χάψει αυτό, ποιος θα το δεχθεί και δεν ξέρω ποιος θα το αργηθεί. Επομένως, το να αποφανθούμε τι θα ήταν προτιμότερο από τις διάφορες αυτές κυκλοφορούσες φήμες, φαντασίες, δεν ξέρω πώς να τις πω, δεν έχει νόημα να... Δεν είναι γόνιμο το ερώτημα, θα τολμούσα να πω και να με συγχωρέσει ο φίλος μας. Στο σημείο αυτό νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και τις ερωτήσεις. Σας κουράσαμε απόψε. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Μας κάνετε... Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και μου δίνετε πραγματικά μεγάλη τιμή και χαρά. Να είστε καλά. Ο Θεός να σας χαρίζει πάντοτε κάθε καλό.